Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 848-848. Είναι από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον και το γάμα κεφάλαιο, τρίτο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, σελίδα 848 από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. Εν εκείνες δε τες ημέρες έρχεται Ιωάννης ο βαπτιστής κηρύττων εν τη ερήμο της Ιουδαίας και λέγον μετανοείται διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Διότι ούτως είναι ορυθής υπό Ισαΐα του προφήτου λέγοντος φωνή βοώντος εν τη ερήμο ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου ευθείας κάμετε τα στρίβους αυτού. Αυτός δε ο Ιωάννης είχε το ένδυμα αυτού από τριχών καμήλου και ζώνην δερματίνην περί την οσφήν αυτού, η δε τροφή αυτού ήταν ακρίδες και μέλι άγριον. Τότε εξήρχετο προς αυτόν Ιεροσόλυμα και πάσα Ιουδαία και πάντα τα περίχωρα του Ιορδάνου και βαφτίζοντο εν το Ιορδάνη υπ' αυτού εξομολογούμενοι τα σαμαρτίες αυτών. Ειδών δε πολλούς εκ των Φαρισαίων και Σαδουκαίων ερχομένους εις το βάφτισμα αυτού, είπε προς αυτούς, γεννήματα εχιδνών, τι έδειξε σε εσάς να φύγετε από τις μελούς της οργής. Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας και μη φανταστείτε να λέγετε καθεαυτούς «Πατέρα έχουμε τον Αβραάμ», διότι σας λέγω ότι δύνατο Θεός εκ των λίθων τούτων αναστήσει τέκνα εις τον Αβραάμ. Ήδη δε και η αξίνη κείται προς τη ρίζα των δέντρων. Πάν λοιπόν δέντρων μη γάμνων καρπών, καλών εκόπτεται και εις πυρ βάλετε. Εγώ μεν σας βαφτίζω εν είδα της μετάνοιαν, ο δε ο πίσω μου ερχόμενος είναι ισχυρότερός μου, το οποίο δεν είμαι άξιος να βαστάσω τα υποδήματα, αυτός θέλει σας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίω και πυρή, ώστις κρατεί το πτιάριον εν τη χειρή αυτού και θέλει διακαθαρίσει το αλώνιον αυτού και θέλει συνάξει τον σύτον αυτού στην αποθήκη, το δε άχυρον θέλει κατακαύσει εν πυρή ασβέστο. Αμήν. Ο Κύριος μας, καθώς έχει προγραμματίσει την παγκόσμια ιστορία και την έχει προφητεύσει και την έχει προσδιορίσει μέσα στο ένδοξο και ευλογημένο σχέδιό του που αρχίζει με το «εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανό και τη γη» και τελειώνει με το «ιδού ο καθήμενος επί του θρόνου» λέγει «ιδού κάμνω νέα τα πάντα». Είναι ένα σχέδιο πλήρες, τέλειο και απολύτως προδιαγεγραμμένο. Και σε λεπτομέρειες μάλιστα. Και το οποίο είναι ανεξάρτητο από το αν ο λαός του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης ή ο λαός του Θεού της Καινής Διαθήκης που είναι η Εκκλησία του Χριστού περπατάει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού ή όχι. Εκείνο το οποίο είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε και να το βάλουμε βαθιά στην καρδιά μας είναι ότι βεβαίως είναι προδιαγεγραμμένο πλήρως το παγκόσμιο σχέδιο του Θεού και για την κτήση όλην αλλά και για το ανθρώπινο γένος και όταν λέω κτήση εννοώ όλο το σύμπαν, το υλικό για το οποίο μάλιστα ο Λόγος του Θεού λέγει ότι σήμερα συστενάζει και συνοδύνει γιατί υπετάχθη στη ματαιότητα όχι εκουσίως αλλά εξαιτίας του υποτάξαντος αυτήν, την κτήση. Και η κτήση λοιπόν όλη συστενάζει και συνοδύνει και περιμένει τη φανέρωση των ιών του ανθρώπου ώστε να ελευθερωθεί από τα δεσμά της φθοράς και της δουλείας του διαβόλου. Το σχέδιο λοιπόν του Θεού σε παγκόσμιο επίπεδο και όταν λέω παγκόσμιο επίπεδο εννοώ επαναλαμβάνω, και τα κτίσματα, αλλά και τον άνθρωπο, είναι απόλυτα προδιαγεγραμμένο.
Όμως, εκεί που ο Θεός έχει αδώσει και έχει επιτρέψει και έχει αφήσει την απόλυτη ελευθερία, είναι στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Κάθε ένας άνθρωπος ξεχωριστά είναι φτιαγμένος από το Θεό κατά την εικόνα του και την ομοίωσή του. Δηλαδή, καταρχάς είναι τριωδικός, σώμα, ψυχή και πνεύμα, και στη συνέχεια είναι φτιαγμένος ώστε να έχει τη δυνατότητα, που μόνο ο άνθρωπος έχει αυτή τη δυνατότητα, κάθε στιγμή να εκλέγει και να απορρίπτει. Να του αρέσει κάτι και να μην του αρέσει, να θέλει κάτι και να μην το θέλει, και να νομίζει κάτι ότι είναι σωστό και να νομίζει ότι κάτι είναι λάθος. Και με βάση αυτά τα τρία χαρακτηριστικά της τριαδικότητός του άνθρωπος, παίρνει τις αποφάσεις του. Αλλά επί προσωπικού επίπεδου. Γιατί με κάθε άνθρωπο προσωπικά διαπραγματεύεται ο Θεός. Με κάθε έναν άνθρωπο ξεχωριστά διαπραγματεύεται ο Θεός. Κάμει διαθήκη ο Θεός σε όλους τους ανθρώπους και σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά άραγε, αλλά ταυτόχρονα και ζητάει από, από τον άνθρωπο να κάνει συνθήκη μετά το Θεό επί προσωπικού επίπεδου. Και υπάρχει και ένα συμφωνητικό, το οποίο ο Θεός το υπέγραψε με το λόγο του Ιησού του Ναζωραίου πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά, με το αίμα του, και ο άνθρωπος καλείται αποδεχόμενος να το υπογράψει. Αποδέχεσαι τη διαθήκη που ο Θεός κάνει σε σένα, που είναι το Ευαγγέλιο του. Εάν το αποδέχεσαι το Χριστό, αποδέχεσαι το Λόγο του και σου δίνει ο Θεός εξουσία να είσαι παιδί του. Το επαναλαμβάνω, επί προσωπικού επίπεδου. Άρα υπάρχουν δύο σχέδια, θα τολμούσα να πω, του Θεού μέσα στην ανθρωπότητα. Το ένα το παγκόσμιο, το οποίο είναι στην απόλυτη κυριαρχία του Θεού, και το άλλο το προσωπικό, που είναι στην απόλυτη κυριαρχία του ανθρώπου. Και τα δύο είναι υπογεγραμμένα από τον Θεό και φανερωμένα από και καλυμμένα στον άνθρωπο με το Λόγο του, και ζητάει ο Θεός τώρα από τον κάθε έναν από μας σήμερα να αποδεχτούμε, να υπογράψουμε κι εμείς, σε εισαγωγικά, να αποδεχθούμε κι εμείς αυτή την διαθήκη που μας δίνει και να κάνουμε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού συνθήκη με το Θεό. Συνθήκη αίματος, λέει η Γραφή, αλλά ακόμη λέει και συνθήκη άλατος, που σημαίνει συνθήκη διαπνεύματος Αγίου, που συντηρείται, διατηρείται εις τους αιώνες των αιώνων. Η υπογραφή που θα βάλουμε σήμερα, αποδεχόμενη το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, δεσμεύει το Θεό στην αιωνιότητα. Και μας δίνει το δικαίωμα και την εξουσία να διεκδικούμε την απόλαυση της ευλογίας, όπως αποκαλύπτεται, συγχωρέστε με για τη λέξη, στο συμβόλαιο που ο Θεός κάνει με εμάς στους αιώνες των αιώνων. Είναι μία απόφαση προσωπική. Τη δέχεσαι ή δεν τη δέχεσαι. Συμφωνείς ή διαφωνείς. Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Θέλεις ή δεν θέλεις. Βλέπεις ότι σε συμφέρει και είναι σωστή ή βλέπεις ότι δεν σε απασχολεί. Αυτό είναι στην απόλυτη επί προσωπικού επίπεδου ελευθερία του καθενός μας. Και σήμερα μας καλεί ο Θεός να πάρουμε θέση. Καθώς είναι γεγραμμένο και στον Αβακούμ τον προφήτη, ο οποίος τα έχασε όταν εκζητώντας από το Θεό χάρη για το λαό του, ο Θεός του είπε ότι θα κάνω πράγματα τα οποία και αν στα περιγράψω δεν θα τα πιστέψεις,
και εννοούσε την απόλυτη καταστροφή του λαού για τον οποίο προσευχόταν ο Αβακούμ και την απόλυτη εξορία από τη γη του Ισραήλ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά συνεχίζει ο Θεός και περιγράφει την εξουσία την έχω δώσει στον Ισραήλ, την αφαιρώ και τη δίνω στον Αβουδονόσορα. Αλλά επειδή και αυτός θα υπερηφανευτεί, θα την αφαιρέσω και από αυτόν και θα τη δώσω στους Πέρσες και τους Μίδους. Αλλά επειδή και αυτοί θα υπερηφανευτούν και θα νομίσουν ότι δικό τους είναι το έργο, θα την αφαιρέσω και από αυτούς και θα τη δώσω στους Έλληνες. Αλλά και επειδή και αυτοί θα υπερηφανευτούν, θα την αφαιρέσω και από τους Έλληνες και θα τη δώσω στους Ρωμαίους και ούτω καθεξής. Και εκείνο το οποίο κατάλαβε ο Αβακού είναι ότι προχωράμε από καταστροφή σε καταστροφή. Και εκεί τα χάσε. Λέγοντας, είσαι Θεός καταστροφής ή Θεός αγάπης. Γιατί κατάλαβε ότι αυτό είναι το σχέδιό του. Ότι αυτό είναι το έργο του. Μέσα από το λαό Ισραήλ, μέσα από τους Βαβυλωνίους, μέσα από τους Πέρσες, μέσα από τους Ρωμαίους, μέσα από τους Έλληνες, μέσα από τους Ευρωπαίους και μέσα από την καθημερινότητά μας. Μία ιστορία, και εδώ πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε, καταστροφών. Το 1000 που ξεσηκώθηκαν περίπου, λέω, οι μουσουλμάνοι είπαν, ο Μωάμεθ, λέγανε οι χριστιανοί, είναι ο Αντίχριστος. Στη συνέχεια, και περιμέναν τη Δευτέρα Παρουσία. Συνέχεια, είπανε πολλά, φτάσανε στο Χίτλερ, ο Χίτλερ είναι ο Αντίχριστος. Μετά, ο Στάλιν είναι ο Αντίχριστος. Και περιμένανε. Αλλά, μέσα από την καταστροφή, έρχονταν άλλη καταστροφή. Έξω από την καταστροφή, άλλη καταστροφή. Και αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Μέχρι να φτάσει στην απόλυτη καταστροφή που είναι η εφταετία του Αντίχριστου και που είναι η εκδήλωση της οργής του Θεού και του αρνίου. Απόλυτη καταστροφή. Αλλά το θαυμαστό είναι ότι μέσα σε αυτό το πέρασμα των αιώνων είναι και γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί ο δίκαιος θα ζήσει εκ της πίστεως αυτού. Και ποιος είναι ο δίκαιος? Λέει η Γραφή, δεν υπάρχει δίκαιος ουδεής. Πάντες ήμαρτων και στερούνται τις δόξεις του Θεού. Γι' αυτό και ο Θεός, επειδή ο Θεός το λέει στους ανθρώπους, λέει και αποκαλύπτει ότι βρήκα τρόπο όχι να σε κάνω δίκαιο, γιατί δεν γίνεσαι άνθρωπε αμαρτωλέ δίκαιος, αλλά βρήκα τρόπο να σε λογαριάζω δίκαιο. Εάν πιστέψεις σε αυτόν τον οποίον εγώ σου αποστέλω, προσέξτε, και επί παγκοσμίου επίπεδου, αλλά ιδιαιτέρως και επί προσωπικού επίπεδου. Εγώ σου αποστέλω Ιησούν Χριστόν τον Κύριον, επί προσωπικού επίπεδου. Στον στέλνω πεσκέση που λένε οι άνθρωποι. Και αν τον αποδεχθείς, αν τον πιστέψεις, τότε εγώ ο Θεός λέει, αν και δεν το αξίζεις. Και θα σε λεήσω, αν και δεν το αξίζεις, και θα κάνω χάρη και στη συνέχεια και θα σε ευλογήσω. Και στη συνέχεια και θα σε βάλω στο ιδιαίτερο σχέδιο μου, στο σχέδιο όχι από καταστροφή σε καταστροφή, αλλά από ευλογία σε ευλογία. Όχι από ταλαιπωρία σε ταλαιπωρία, αλλά από τη χάρη μου στη χάρη μου. Όχι από ταπείνωση σε ταπείνωση, αλλά από δόξα σε δόξα. Εγώ θα κάνω τη μεγάλη αλλαγή. Εάν εσύ αποδεχθείς αυτόν τον οποίον εγώ σου στέλνω. Και αυτός είναι Ιησούς Χριστός ο Κύριος. Ο Ναζωραίος. Εκείνος ο νεαρός. Συγχώρεσέ με παντοδύναμε. Ο νεαρούλης. Που όμως είχε την απόλυτη εξουσία στον ουρανό και στη γη.
στον οποίο έχει δοθεί η απόλυτη εξουσία στον ουρανό και στη γη. Και όποιος επικαλεστεί το όνομά του θα σωθεί. Τώρα μπαίνουμε όμως στο γενικό σχέδιο που πάλι δημιουργείται με προσωπικές κλήσεις. Προσωπική κλήση έκανε ο Θεός στον Σαχαρία και στην Ελισάβετ και γεννήθηκε ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης είναι ένα θαυμαστό πρόσωπο. Ο Χριστός ομολογεί, ο Υιός του Θεού του Ζώντος ομονογενής, ομολογεί ότι είναι μεγαλύτερος πάντων των προφητών, ο οποίος αν και δεν έκανε κανένα θαύμα, όσα όμως είπε περί του Ιησού του Ναζωραίου ήταν αλήθεια. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του. Ότι είχε αποκάλυψη Θεού να μπορεί να πει με παρησία ιδού, δείχνοντας τον νεαρό 30 ετών Ιησού τον Ναζωραίο, είναι εκ Ναζαρέτ δυνατόν να προέλθει τι καλόν, λέγανε οι γραμματείς και φαρισαίοι. Είναι δυνατόν. Και Ναζωραίος τι θα πει, περιφρονημένος στα αραμαϊκά. Είναι δυνατόν εκ Ναζαρέτ να προέλθει τι καλόν. Όλοι έτσι λέγανε. Ψάξε στην ιστορία να δεις, έχει έρθει εκ της Γαλιλαίας ένας προφήτης. Κανένας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον της απόλυτης απόρριψης του Ιησού του Ναζωραίου, ένας άνθρωπος, Ιωάννης, ο βαπτιστής, ο πρόδρομος, η φωνή του βοώντος εν τη ερήμο, φώναζε και έλεγε με παρησία. Πρώτον, ιδού ο αμνός του Θεού έρων την αμαρτία του κόσμου. Αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Αυτός είναι ο Μεσσίας. Και ενώ ήταν ένας άνθρωπος που μεγάλωσε στην έρημο κατά το θέλημα του Θεού επί προσωπικής συνθήκης και έζησε στην έρημο, όταν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου ακριβώς 30 χρονών, ο Κύριος του λέει ήρθε η σειρά σου να σου δοθεί εξουσία για να κάνεις το θέλημά μου. Ήρθε η ώρα. Και εκεί στην έρημο που ήταν, μόνος του άρχισε και φώναζε. Μετανοείται μόνος του, στην έρημο. Ξέρετε, θα πει έρημος, ούτε μια ψυχή. Ούτε ένας άνθρωπος. Τι έπανε να κάνουν στην έρημο οι άνθρωποι. Μετανοείται, επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Αλλά το έργο του Ιωάννου δεν είναι του Ιωάννου. Ο Ιωάννης απλώς φώναζε. Μετανοείται, πλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Το έργο του Θεού το κάνει ο ίδιος ο Θεός. Ξεσήκωσε και διήγηρε τις καρδιές όλων στα Ιεροσόλυμα, στην Ιουδαία και σε όλα τα περίχωρα, όλη την περιοχή. Και φεύγαν από τα σπίτια τους, πηγαίνανε στην έρημο, ακούγανε το κήρυγμα του Ιωάννη, ερχότανε σε κατάνοιξη η καρδιά τους, απίστευτο, μετανοούσαν, εξομολογούντο τις αμαρτίες τους και βαφτίζοντο από τον Ιωάννη, από πού και ως πού. Ποιος είναι ο Ιωάννης? Ένας αγριάνθρωπος που έτρωγε μέλι και ακρίδες, άγριο μέλι και ακρίδες, που ήταν ντυμένος με ένδυμα, όπως λέει, από τρίχες καμήλου και ζώνη δερματίνη στην οσφή του. Προφανώς αξίριστος, μπορείτε να το φανταστείτε πώς ήταν αυτός ο άνθρωπος. Μπορείτε να φανταστείτε το έργο του Θεού που ξεσήκωσε όλους αυτούς τους ανθρώπους μέσα σε 6 μήνες να βαφτιστούν βάφτισμα μετανοίας, άφεση αμαρτιών. Αυτό είναι το έργο του Θεού. Το έργο του Θεού, αδερφοί αγαπητοί, γίνεται επί προσωπικού επίπεδου, αλλά από τον ίδιο το Θεό. Και αυτό είναι το έργο του Θεού. Από τότε και μέχρι σήμερα. Να πιστέψουν οι άνθρωποι σε αυτόν τον οποίον απέστειλε. Τώρα χρειαζόταν ένας άνθρωπος να προετοιμάσει την οδό. Να είναι η φωνή προφητευμένη του βόντος εν τη ερήμο. Και βρέθηκε ο άνθρωπος. Και έκανε καλά τη δουλειά του. 6 μήνες όλοι. Είδαν αυτό το μεγάλο θαύμα
οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι που ήταν οι ηγέτες, οι άρχοντες, που έλεγαν και καθόταν προσοχή ο λαός, γιατί τους είχε δοθεί εξουσία να διδάσκουν. Φαρισαίος σημαίνει αφιερωμένος. Τελώνης, ο μορφωμένος στο να μπορεί να μελετά τις γραφές με το αφωνίεντο αλφάβητο της εβραϊκής γλώσσης. Αδύνατον. Δύσκολο. Και σε αυτούς άκουγαν με μεγάλη προσοχή. Μέχρι που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και άλλαξε ο Θεός τις καρδιές των ανθρώπων και τους οδήγησε στην εξουσία του Ιωάννη να ακούν τα λόγια του. Και όχι μόνο να τα ακούν, αλλά να τα πιστεύουν. Και όχι μόνο να τα πιστεύουν, αλλά και να πείθονται. Και όχι μόνο να πείθονται, αλλά και να υπακούνε. Πήγαιναν οι γραμματείς, πήγαιναν οι Σαδουκαίοι, πήγαιναν οι Φαρισαίοι να δουν τι συμβαίνει. Πώς μαζεύονται όλοι αυτοί σε αυτόν τον άνθρωπο, τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Όλο έλεγχο έχει αυτός ο άνθρωπος. Ξέρανε ότι είναι ο καιρός που έρχεται ο Κύριος. Ήταν γραμμένο. 69 εβδομάδες ετών από το 444 που ειδόθηκε εντολή να χτιστεί το τείχος της Ιερουσαλήμ. Όπου να είναι έρχεται. Το ξέρανε τώρα αυτές τις μέρες. Και τον ρωτάγανε, «Συ είσαι ο Χριστός?» Όχι, λέει, δεν είμαι. «Συ είσαι ο Ηλίας?» Που μας λένε οι γραφές στο Μαλαχία. Όχι, δεν είμαι. «Συ είσαι ο προφήτης?» Που μας είπε ο Μωυσής. Όχι, δεν είμαι. «Ποιος είσαι?» «Φωνή βόντος εν τη ερήμο». Μηδέν, τίποτα δεν είμαι. Να φωνάζω, με έστειλε ο Θεός. Μόνο να φωνάζω. «Τότε γιατί βαπτίζεις?» «Ποιος σου δώσε την εξουσία?» «Με ποια εξουσία?» Και τον Κύριο ρωτήσανε, «Πιστεύεις και με ποια εξουσία βάφτιζε ο Ιωάννης?» Τον ρώτησαν κάποτε. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ποιος του έδωσε την εξουσία και γινόταν όλο αυτό το έργο. Πού βρέθηκε αυτή η εξουσία? Είναι πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, και να είμαστε πολύ προσεκτικοί να μας δίνει εξουσία ο Θεός στο έργο μας, στο έργο Του. Ποιο είναι το έργο μας? Μάνα είσαι στα παιδιά σου. Πατέρας είσαι στην οικογένειά σου. Αδελφός είσαι στο περιβάλλον σου. Πιστός είσαι στην εκκλησία που σε έχει προσθέσει ο Χριστός. Να σου δίνει ο Θεός εξουσία, ώστε το έργο σου να το κάνει ο Θεός. Εις δόξαν το ονοματός του του Αγίου. Να έχεις καρπό καλό και πολύ και το τέλος σου να είναι ζωή αιώνιος. Αλλά για να συμβεί αυτό, το μεγάλο μυστικό είναι σε ελευθερώνει ο Θεός από την αμαρτία, με αποτέλεσμα να έχεις τη δυνατότητα ελεύθερος, γιατί μόνο όποιον ο Χριστός ελευθερώσει είναι ελεύθερος, να έχεις τη δυνατότητα να δουλώσεις τον εαυτό σου στον Θεό υποτασσόμενος κατά πάντα στο θέλημά Του, ώστε τότε και μόνο τότε ο καρπός σου θα είναι σε αγιασμό και το τέλος σου ζωή αιώνιος, που είναι το ζητούμενο και είναι και η υπόσχεση του Θεού. Ο Ιωάννης λοιπόν κήρυτε και έλεγχε. Κηρύττοντας έλεγχε. Ελέγχοντας κήρυτε. Μετανοείται διότι επλησίασε η βασιλεία των ουρανών. Και δεν δίσταζε να ελέγχει όλους, ακόμη και τον Ηρώδητο βασιλιά. Δεν σου είναι συγκεχωρημένο να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου. Και η Ηρωδιάδα, μια γυναίκα πλήρης αμαρτίας, θύμωνε, αγρίεψε, αγρίευε και ήταν και έτοιμη η καρδιά της από το διάβολο, που είναι ανθρωποκτόνος από αρχής, να θανατώσει τον Ιωάννη. Ο Ηρώδης ήταν πιο ήσυχος, του άρεσε να ακούει, ήξερε ότι είναι Άγιος άνθρωπος του Θεού, χαιρόταν να συνομιλεί μαζί του, αλλά όμως ήταν υποτεταγμένος στη γυναίκα του, που ήταν υποτεταγμένη στο διάβολο. Το κήρυγμα δε του Ιωάννου ήταν ότι εγώ σας βαφτίζω βάφτισμα μετανοίας εις άφεση αμαρτιών. Αλλά να ξέρετε ότι πίσω μου έρχεται κάποιος που είναι μεγαλύτερός μου
και παλαιότερος μου, πριν από μένα, παρόλο που έχει γεννηθεί 6 μήνες πιο μπροστά, ο Ιωάννης, όμως ο μονογενής Υιός του Θεού είναι απαρχής Θεός αληθινός, σαν άνθρωπος είναι μεγαλύτερός μου, γιατί είναι και χρησμένος του Κυρίου, και ενώ εγώ σας βαφτίζω εν ύδατη βάφτισμα μετανοίας, αυτός θα σας βαφτίσει εν πνεύματι Αγίου και Πυρή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ποτέ δεν έχασε την επικοινωνία του με το Θεό. Παράδειγμα ωραίο για μας, αδερφοί. Ποτέ δεν έχασε την επικοινωνία του με το Θεό. Και ο Θεός που γνωρίζει την καρδιά του και γνωρίζει το μέλλον και γνωρίζει τις αδυναμίες τις ανθρώπινες που έχει, γιατί έχει, όπως όλοι οι άνθρωποι, του αποκάλυψε και του είπε ότι εσύ ήρθες για να φανερώσεις τον Χριστό στους ανθρώπους, να προετοιμάσεις οδόν για τους ανθρώπους που να δεχθούν τον Ιησούν τον Ναζωραίο, και εγώ πάσα φάραγγα, κάθε φαράγγι που εμποδίζει τους ανθρώπους να πλησιάσουν στον Χριστό θα το γεμίσω, πάνω όρος και βουνό που υψώνεται για να εμποδίσει τους ανθρώπους να πλησιάσουν τον Χριστό θα το ταπεινώσω. Κοιτάξτε το σχέδιο του Θεού. Θέλει να μιλάει ο Ιωάννης και να συμμαρτυρεί στη φωνή του ο Κύριος. Πώς? Με θαύματα. Φαράγγια θα υπάρχουν στην οδόν την οποία προετοιμάζεις. Εγώ θα τα γεμίσω. Βουνά, κακοτράχαλα θα υπάρχουν στην οδόν την οποία προετοιμάζεις. Εγώ θα τα ισοπεδώσω, θα τα ταπεινώσω. Σχολιές οδούς και άγριες διαβάσεις θα υπάρχουν που να εμποδίζουν τους ανθρώπους να πλησιάσουν τον Χριστό. Εγώ θα τα τακτοποιήσω. Αδελφοί, όταν μιλάς για τον Χριστό, ό,τι πρόβλημα και να υπάρχει, αναλαμβάνει ο Θεός να το τακτοποιήσει προς σωτηρία του ανθρώπου. Το πρόβλημα είναι να μην μιλάς. Αν μιλάς με οδηγία Θεού και οδηγία Πνεύματος Αγίου, τα άλλα όλα τα κάνει ο Θεός. Εάν δεν μιλάς, όλα τα άλλα στη ζωή σου τα κάνει ο διάβολος. Γι' αυτό τι λέει ο Χριστός? Όποιος με ομολογήσει, θέλει να τον ομολογούμε. Όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, και εγώ θα ομολογήσω αυτόν με τα πάσης βεβαιότητος ενώπιον του Πατρός μου του ουρανίου και των Αγίων Αγγέλων η ζωή αιώνια. Αυτή είναι η αποστολή μας. Η αποστολή μας είναι να ομολογούμε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν ξέρω τίποτα άλλο, ένα θέλω να ξέρω, που τα ξέρει όλα. Έχει φοβερές αποκαλύψεις ο Απόστολος Παύλος. Και τι λέει? Ένα θέλω να ξέρω. Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Μα ήταν θεολόγος, είχε γνώσεις, είχε απόψεις, είχε και φανερώσεις. Και τι είπε? Τα πάντα είναι σκύβαλα, γιατί ό,τι είναι μεγάλο ενώπιον των ανθρώπων, βδέλυγμα είναι ενώπιον του Θεού. Εμένα ένα με ενδιαφέρει, το έξοχον της προσωπικής γνώσεώς μου με τον Ιησού Χριστό. Η σχέση μου με τον Χριστό, αυτό με ενδιαφέρει. Τίποτα άλλο δεν με ενδιαφέρει. Και ήταν ο Απόστολος των Εθνών, ο Απόστολος Παύλος. Και ο Ιωάννης ένα πράγμα ενδιαφερότανε. Η σχέση του για ένα πράγμα ενδιαφερότανε, για τη σχέση του με το Θεό. Και ο Θεός ξέρει να μιλάει και ξέρει να βοηθάει και ξέρει να οδηγεί και να καθοδηγεί, ξέρει και να διδάσκει και ξέρει, επειδή γνωρίζει τα πάντα και το μέλλον, να υπερασπίζεται τους ανθρώπους. Μέσα σε όλους αυτούς που θα έρχονται να βαφτιστούν Ιωάννη, του είπε ο Θεός, θα έρθει κι ένας. Και σε αυτόν θα συμβεί κάτι μοναδικό. Το Πνεύμα το Άγιο θα κατέβει και θα μείνει επάνω του και θα το δεις. Μα δεν φαίνεται, εσύ θα το δεις. Πίστεψε στα λόγια μου. Και σε όποιον δεις το Πνεύμα το Άγιο να κατεβαίνει και να μένει επάνω του, αυτός είναι ο Υιός του Θεού.
Μα τον ξέρω ποιος είναι. Μου το είπε η μάνα μου, ο πατέρας μου, ο Ζαχαρίας, η Ελισάβετ, η Μαρία, η συγγένεια. Άλλο να στο λένε άνθρωποι και άλλο να στο λέει ο Θεός. Αυτό που σου λένε οι άνθρωποι είναι αυτό που έχουν εμπειρευτεί. Αυτό που σου λέει ο Θεός είναι αυτό που κανένας άλλος δεν έχει εμπειρευτεί και θα εμπειρευτείς μόνο εσύ. Καταλαβαίνετε τη διαφορά? Αυτό που σου υπόσχεται ο Θεός είναι μοναδικό για σένα. Και θα σου δώσει δύναμη, θα σου δώσει πίστη. Θα σε μεταμορφώσει. Αυτό που θα σου πούν οι άνθρωποι είναι αυτό που μεταμόρφωσε αυτούς. Καλό. Πρέπει να ομολογούμε. Αλλά εκείνο που έχει σημασία δεν είναι τι μεταμόρφωσε εσένα. Εκείνο που με ενδιαφέρει εμένα είναι τι θα μεταμορφώνει εμένα στην προσωπική μου σχέση. Τι θα κάνει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω σε μένα. Δεν είναι εγωιστικό αυτό. Αυτό θέλει ο Θεός. Έλθετε και ας διαδικαστούμε, φωνάζει ο Θεός. Ελάτε να διαδικαστούμε. Με τις αμαρτίες σας, όπως είσαστε, ό,τι είσαστε, ό,τι και να έχετε κάνει, ελάτε να διαδικαστούμε. Και αν οι αμαρτίες σας είναι κατακόκκινες, σαν φωτιά, εγώ θα τις κάνω άσπρες, θα τις βγάλω. Γι' αυτό μη διστάζουμε, αδερφοί, να ερχόμαστε στον Χριστό. Ό,τι και αν έχει συμβεί στη ζωή μας, ό,τι λάθος και αν έχουμε κάνει, όπως και να είμαστε, ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω έχει τη λύση για σένα. Για τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά. Έχει τη δυνατότητα της μεταμόρφωσης. Έχει τη δυνατότητα της μεγάλης αλλαγής. Ιδού κάμνω νέα τα πάντα. Το ερώτημα είναι, το πιστεύεις? Πιστεύεις ότι ο Χριστός μπορεί στη ζωή σου να κάνει νέα τα πάντα? Πολύ σοβαρό. Εάν υπάρχει κάποιος που να μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή μου και να με βγάλει από το σκοτάδι και να με φέρει στο θαυμαστό φως, όχι του ήλιου, του Θεού, αυτόν θέλω. Και αυτός είναι ένας, Ιησούς Χριστός, ο Κύριος. Αμήν.